επιβατική κίνηση, όχι μόνο για μας, αλλά και για όλη την αγορά της πόλης, έχει επηρεαστεί δραματικά. Η επιβατική κίνηση έχει επηρεαστεί δραματικά, αναφέρουν οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί. Παράλληλα, ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, με τις τιμές στα καύσιμα να σκαρφαλώνουν καθημερινά σε απογορευτικά νούμερα. Είμαστε απόλυτα επηρεασμένοι. 100% έχουμε πληγεί από αυτή την συνεχή ανατίμηση. Κάθε μέρα βλέπουμε το πετρέλαιο κίνησης με το οποίο κινούμαστε ως επιτοπλίστων εμείς οι επαγγελματίες να ανεβαίνει κατά 10 λεπτά, θα το έλεγα, τις τελευταίες ημέρες. Είναι τραγική αυτή η κατάσταση. Δεν υπάρχει και ποσοστό κέρδους μέσα από αυτές τις ανατιμήσεις. Οι αυξήσεις στα κόμιστρα ταξί ή αλλιώς η λεγόμενη ταρίφα φαίνεται πως κάποια στιγμή αναγκαστικά θα δεχτεί κάποια αύξηση, απόφαση που δεν βρίσκει σύμφωνους στους επαγγελματίες οδηγούς, οι οποίοι επιθυμούν μείωση στο φόρο προστιθέμενης αξίας στα καύσιμα. Νομίζω ότι προς τα εκεί κινείται η όλη κατάσταση, καθώς με αυτές τις τιμές στο καύσιμο και συντήρηση των οχημάτων δεν μπορεί να μείνει κέρδος. Εμείς δεν θα θέλαμε από την δική μας πλευρά να γίνει μια ανατίμηση. Θα θέλαμε να μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα, γιατί καταλαβαίνουμε τη δυσκολία του κόσμου να κινηθεί. Δηλαδή και να ανεβάσουμε εμείς το κόμιστρο δεν θα ανεβάσει σε εμάς το κέρδος, από τη στιγμή δεν θα υπάρχει επιβατικό κοινό. Το επιβατικό κοινό το οποίο στηρίζει τα ταξί της Καβάλας είναι ως επιτοπλίστων ηλικιωμένοι άνθρωποι και άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται το ταξί. Δεν είναι μέσον πολυτελείας. Είναι μέσον μετακίνησης. Πώς τη βλέπετε την κίνηση γενικότερα, ακόμη και σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, έχει επηρεαστεί από τις οικονομικές καταστάσεις, τον οικονομικό πόλεμο που βιώνουμε, αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία? Όλες οι ηλικιακές ομάδες έχουν επηρεαστεί και από τον πόλεμο και από τις συνεχείς ανατιμήσεις, είτε είναι της ΔΕΗ, είτε είναι του ρεύματος, είτε του φυσικού αερίου. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι κυκλοφορά ο κόσμος όπως κυκλοφορούσε πριν στους δρόμους. Η επιβατική κίνηση, όχι μόνο για μας, αλλά και για όλη την αγορά της πόλης, έχει επηρεαστεί δραματικά.